Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, αφού ο Μάρκος απαγάγει τον Γιωργάκη. Ραγδαίες και άκρως δραματικές αναμένονται οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά του Open, έρωτας φυγάς, καθώς τα επόμενα επεισόδια ένα νέο θρίλερ περιμένει την οικογένεια Δεμερτζή. Συγκεκριμένα, ο Μάρκος αρπάζει τον Γιωργάκη την ώρα που ο Στέφανος και η Μαριέτα έρχονται και πάλι κοντά και γίνονται ζευγάρι ξανά. Ο Μάρκος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει μάθει να χάνει και όταν θέλει κάτι παλεύει γι' αυτό μέχρι τέλους. Αυτό πρόκειται να κάνει και στην περίπτωση του Γιωργάκη. Από τη στιγμή που η Αλεξάνδρα του είπε ότι είναι δικό του παιδί, αποφασίζει να διεκδικήσει την πατρότητα του, προκαλώντας το χάος στους Δεμερτζίδες. Μάλιστα, μαθαίνοντας ότι το μυστικό αυτό το γνωρίζουν πολλοί, εξοργίζεται ακόμα περισσότερο και παίρνει δραστικές αποφάσεις. Εντωμεταξύ, ο Στέφανος και η Μαριέτα προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά τους να βρουν μία κοινώς αποδεκτή λύση για το αγοράκι. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης πέφτει στο κενό και ανάμεσα σε Ιάσονα και Μάρκο θεριεύει το μίσος. Την ίδια στιγμή η Αλεξάνδρα φοβάται ότι ο Μάρκος μπορεί να προβεί σε ακραίες πράξεις και κρατάει το Γιωργάκη μακριά. Πράγματι, οι φόβοι της έχουν υπόσταση, καθώς εκείνος σχεδιάζει να αρπάξει το γιο του από το σπίτι του και θέτει άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο του. Κάποια στιγμή εκείνος και ο Ιάσονας συναντιούνται για να μιλήσουν, όμως τα πνεύματα ανάμεσα τους οξύνονται περισσότερο. Ο Δεμερτζής, τρελαμένος και μόνο με την ιδέα ότι μπορεί να χάσει τον γιο του, κάνει μία απρόσμενη κίνηση. Αποκαλύπτει στους εργάτες του ότι ο Γιωργάκης είναι παιδί του Μάρκου, στρέφοντας την κατάσταση υπέρ του και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μεγαλόψυχο άντρα και θύμα και την Αλεξάνδρα ως γυναίκα ελευθέρων ηθών. Τα νέα φτάνουν γρήγορα στα αυτιά του Μάρκου και χωρίς να χάσει καιρό πηγαίνει στο σπίτι του εχθρού του και αρπάζει κρυφά τον Γιωργάκη. Ύστερα από λίγο ο Ιάσονας και η Αλεξάνδρα ανακαλύπτουν ότι ο μικρός έχει εξαφανιστεί και σημάνουν συναγερμό. Ο Δεμερτζής υποπτεύεται ότι η Ρινιό μπορεί να είναι συνένοχη στην εξαφάνιση και την απειλεί να ομολογήσει όσα γνωρίζει. Όμως η κοπέλα ορκίζεται ότι δεν ξέρει τίποτα. Όλοι αγωνιούν για την τύχη του παιδιού, όντας σίγουροι ότι το έχει πάρει ο Μάρκος για να εκδικηθεί. Παράλληλα, ειδοποιούνται οι αρχές και εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του αγοριού. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.